Αναφερόμενο στην τεχνική και πριν επισέλθω σε πιο εξειδικευμένα θέματα, θα ήθελα εισαγωγικά να σας πω λίγα λόγια, αφού πρώτα δώσω τον ορισμό της. Τεχνική είναι το σύνολο όλων εκείνων των επιμέρους στοιχείων που έχουν να κάνουν κυρίως με πρακτικούς χειρισμούς και πρέπει ο εκτελεστής να γνωρίζει, προκειμένου να έχει την απαιτούμενη ευκολία αλλά και έναν άρτιο ήχο, για να μπορεί έτσι να εκφράζει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του. Η τεχνική στηρίζεται πάνω σε βασικές αρχές που είναι κοινές για όλα τα όργανα. Τέτοιες βασικές αρχές είναι, για παράδειγμα, η φυσική θέση και η χαλαρότητα του σώματος, η ανεξαρτησία των δακτύλων, η οικονομία στην κίνηση, οι συνδυασμοί δακτυλοθεσίας και οι συνδυασμοί χορδών και πολλές άλλες. Η διαφορά μεταξύ των οργάνων είναι ότι οι βασικές αυτές αρχές εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του καθενός, του κάθε οργάνου. Το γεγονός αυτό, το ότι δηλαδή αυτοί οι κανόνες που θα μπορούσα να πω είναι κοινοί για όλα τα όργανα, θα μπορούσε να βοηθήσει λαϊκά όργανα σαν το μπουζούκι, που παίζονται μόνο με το ένστικτο και την εμπειρία, να δανειστούν στοιχεία και τεχνικής αλλά και σπουδής από κλασικά όργανα, τα οποία χωρίς αμφιβολία έχουν κατακτήσει ένα υψηλό βαθμό μιας τεκμηριωμένης τεχνικής αλλά και μιας εμπεριστατωμένης σπουδής και διδασκαλίας. Βέβαια, πάνω σε αυτό υπάρχουν και αντίθετες απόψεις που λένε ότι όταν ένα τέτοιο λαϊκό όργανο μπαίνει σε διαδικασία οδιακής σπουδής, χάνει ένα μέρος της λαϊκής του χρειάς, του λαϊκού του χαρακτήρα. Με αυτή την άποψη διαφωνώ, διότι είναι διαφορετικό πράγμα ένας μαθητευόμενος, ένας σολίστας να κατέχει το εργαλείο της τεχνικής και να μπορεί να παίζει χωρίς προβλήματα, και διαφορετικό πράγμα το πώς θα το χρησιμοποιήσει για να παίξει και να αποδώσει όποιο στυλ, όποιο ύφος τον εκφράζει. Εδώ και δεκαετίες από σολίστες και δασκάλους του μπουζουκιού έχουν γίνει πολλές προσπάθειες δανεισμού τέτοιων στοιχείων, κυρίως στοιχείων τεχνικής από την κιθάρα, που όμως δεν έχουν προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά, τα κατασκευαστικά του μπουζουκιού, με αποτέλεσμα να έχει προκύψει μία τεχνική που σε κάποιο βαθμό θα έλεγα ότι είναι ασύμβατη με τον μπουζούκι. Για να το κατανοήσετε αυτό, θα σας δώσω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η τεχνική του μπουζουκιού απαιτεί, λόγω μήκους ταστιέρας και αριθμού χορδών, ο εκτελεστής να έχει εξοικειωθεί με το οριζόντιο παίξιμο, για να μπορεί έτσι με ευκολία να καλύπτει μεγάλα διαστήματα στην ταστιέρα. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να έχει ιεραρχήσει σωστά τα δάχτυλά του και να τα διαχειρίζεται με οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει σε αυτό το την περιοχή της ταστιέρας, είτε λίγο χαμηλότερα είτε λίγο ψηλότερα, με μία τοποθέτηση του χεριού του να έχει καλύψει ένα διάστημα 2,5 τόνων, δηλαδή με το πρώτο δεύτερο να παίζει ένα διάστημα τόνου, με το δεύτερο τρίτο ένα διάστημα τόνου επίσης και με το τρίτο τέταρτο δάχτυλο ένα διάστημα ημιτονίου. Στα δε μικρότερα διαστήματα να έχει τη δυνατότητα να παίζει με μία τοποθέτηση 3 ολόκληρους τόνους. Για να το καταφέρει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 2 βασικές αρχές για τις οποίες έκανα αναφορά στην εισαγωγή μου, που είναι η φυσική θέση του χεριού, που είναι αυτή που βλέπετε, και η χαλαρότητα. Η εφαρμογή αυτή, ο τρόπος αυτός δηλαδή διαχείρισης των δαχτύλων, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την επιλογή του οργάνου, και εννοώ του τρίχορδου ή του τετράχορδου. Αν και για το θέμα αυτό του μπουζουκιού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα κάνω μία εκτενή αναφορά με πολλά παραδείγματα εξηγώντας τις διαφορές τους, θα ήθελα εδώ να σας δώσω κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς ο τρόπος αυτός τοποθέτησης του χεριού βρίσκει καλύτερα την εφαρμογή του στο τρίχορδο παρά στο τετράχορδο. Αυτό γίνεται διότι το κούρδισμα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης χορδής του τρίχορδου είναι τέτοιο που επιτρέπει στο σολίστα να παίζει σε μία θέση μία ολόκληρη οκτάβα, δηλαδή να παίζει ένα τετράχορδο στην τρίτη χορδή και ένα τετράχορδο στη δεύτερη, δηλαδή.
Το αντίστοιχο στο τετράχορδο δεν μπορεί να γίνει λόγω κουρδίσματος, παρά μόνο εάν χρησιμοποιήσει ο εκτελεστής την τέταρτη χορδή ένας χειρισμός που εξ ορισμού δεν μπορεί να είναι το ίδιο καθαρό σε ήχο και σε ταχύτητα με το τρίχορδο. Μία πολύ βασική επισήμανση, παρατήρηση που θα πρέπει να κάνω εδώ είναι το εξής. Όλα τα τετράχορδα όργανα, το βιολί, η βιόλα, το βιολοντσέλο, το κοντραμπάσο, το μαντολίνο, το λαούτο, έχουν τέτοιο κούρδισμα, όπως δηλαδή κουρδίζεται η δεύτερη και η τρίτη χορδή στο μπουζούκι σε διαστήματα πέμπτης δηλαδή, το οποίο βασίζεται ακριβώς σε αυτή την τεχνική, σε αυτή την τοποθέτηση των δαχτύλων. Δηλαδή να μπορεί ο εκτελεστής να παίζει ένα τετράχορδο στη μία χορδή και ένα τετράχορδο στην άλλη. Θα μπορούσα να πω ότι αυτός ο τρόπος, σε σύγκριση πάντα με το τετράχορδο, έχει αντικαταστήσει την τέταρτη χορδή του τετράχορδου. Δηλαδή ο σολίστας που παίζει έτσι, αντικαθιστά με το άνοιγμα των δακτύλων του την τέταρτη χορδή που έχει προσθεθεί στο τετράχορδο. Επίσης θα ήθελα να σας πω πάλι σε σχέση με τον τρόπο αυτό παίξηματος, ότι για πολλά χρόνια έχει επικρατήσει η άποψη για ορισμένα τραγούδια που έχουν δύσκολες εισαγωγές και απαντήσεις ότι παίζονται μόνο με το τετράχορδο και καθόλου με το τρίχορδο ή δύσκολα με το τρίχορδο. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να δείτε ότι αυτή η τοποθέτηση δίνει μια πολύ μεγάλη ευκολία να παιχτούν και στο τρίχορδο. Θα σας φέρω για παράδειγμα τη φλόγα του Χιώτη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το «Περασμένος μου αγάπης».